Στο πρώην στρατόπεδο Ασημακοπούλου στην Καβάλα βρέθηκε χθες ο απεσταλμένος του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα, Ιωσήφ Αλεξανδρίδης, προκειμένου να παρακολουθήσει την εξέλιξη των έργων στο χώρο. Αυτή τη στιγμή είναι 104. Οι πρόσφυγες είναι Συρία και δύο οικογένειες από το Ιράκ. Χθες ήταν ο απεσταλμένος του κυρίου Μουζάλα, ο κύριος Ιωσήφ Αλεξανδρίδης, επισκέφθηκε τους χώρους. Έχει γίνει η μία η δομή, η ιατρία για μας, η μεσαία στο ίδιο κτίσμα μιλάμε, χώρος για τις γυναίκες και στην τρίτη δομή υπάρχουν τρεις αίθουσες νηπιαγωγείου και διδασκαλίας για τα παιδιά. Σύμφωνα και με την κυρία Γιοβανού, μόλις ολοκληρωθούν οι νέες δομές φιλοξενίας, θα έρθουν στην Καβάλα νέοι πρόσφυγες και συγκεκριμένα 90 οικογένειες από το Χέρσο και 20 παιδιά συνόδευτα. Ήδη έχουν ξεκινήσει εργασίες στα 4 πρώτα κτίρια, εκεί που γινόταν δηλαδή συναυλίες στο πίσω μέρος και όλα τα υπόλοιπα. Έχουν ξεκινήσει εργασίες, ο καθαρισμός του χώρου και μέσα. Και από ό,τι μας ενημέρωσε χθες, γύρω στις 90 οικογένειες σύρων από το Χέρσο και 20 παιδιά ασυνόδευτα, όταν τελειώσουν δομές. Και στην ήδη υπάρχουσα δομή στον επάνω όροφο θα γίνουν διαμερίσματα. Στο ΙΜΑΡΕΤ, μέσω του προγράμματος ΜΟΧΑ, συνεχίζονται τα μαθήματα ελληνικής και αγγλικής γλώσσας στους πρόσφυγες. Ο παπάς, ο πόμενος, η μαμά, η μαμά, ο γιος. Η κάμερα του ΕΝΑ Channel βρέθηκε στο ΙΜΑΡΕΤ, όπου πραγματοποιούνται μαθήματα στους πρόσφυγες που φιλοξενούνται στο πρώην στρατόπεδο Ασημακοπούλου στην Καβάλα. Σήμερα το θέμα που θα συζητήσουμε είναι η οικογένεια, η family. Τα μαθήματα ξεκίνησαν τον Αύγουστο και συνεχίζονται μέχρι και σήμερα με διάφορα προγράμματα. Ξεκινήσαμε τον Αύγουστο, συγκεκριμένα 17 Αυγούστου, ένα πρόγραμμα 4 εβδομάδων, το οποίο είχε σαν σκοπό να τα παιδιά να μπουν σιγά σιγά στη διαδικασία της γλώσσας, σε μια κοινωνικοποίηση για να φύγουν μέσα από τα στρατόπεδα και λίγο να δουν ένα διαφορετικό χώρο. Και φυσικά ο σκοπός μας ήταν αυτά τα παιδιά να μπορέσουν μετά να πάνε στα σχολεία έχοντας μια προετοιμασία. Γι' αυτό και το σχολείο, το πρώτο σχολείο που κάναμε, κράτησε μέχρι 7 Σεπτεμβρίου. Δυστυχώς όμως αυτό που σχεδιάζαμε, δηλαδή ότι αυτά τα παιδιά θα έπρεπε να πάνε στα σχολεία, δεν υλοποιήθηκε. Ενώ σε άλλες πόλεις έχουν πάει και ήμασταν πρωτοποριακοί, διότι σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, άρα θα μπορούσε λίγο να το κυνηγήσει λίγο περισσότερο. Και φυσικά και η κυρία Καρτσιώτου, η οποία ήταν υπεύθυνη για το πρόγραμμα και έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Ελπίζω τώρα φυσικά τα παιδιά αυτά θα πάνε στις αίθουσες που ετοιμάζουν μέσα στο στρατόπεδο. Ελπίζω όμως κάποια στιγμή να μπορέσουν να βγουν έξω, διότι είναι και αυτά βλέποντάς τα εδώ, ότι τον πρώτο καιρό ήταν λίγο ατίθασα, διότι λογικά ζούσαν μέσα σε ένα στρατόπεδο. Όσο περνούσε όμως ο καιρός, τα παιδιά αυτά ηρεμούσαν, γινόταν πιο χαρούμενα και καθημερινά θέλανε να έρθουν στο μάθημα. Η Ονούρ είναι από το Χαλέπι της Συρίας. Είναι περίπου 2 μήνες στην Καβάλα και έχει μάθει ήδη να μιλάει την ελληνική γλώσσα. Μένω στην Καβάλα. Τώρα είναι στην Καβάλα 2 μήνες. Τώρα είναι στην ΙΜΑΡΕΤ. Μαθαίνω αγγλικά και ελληνικά. Πρώτη φορά είναι πολύ δύσκολα, αλλά τώρα είναι σιγά σιγά είναι εύκολο, είναι πολύ καλά. Ανθούλα είναι πολύ, πολύ δασκάλα, είναι πολύ, πολύ καλό. Έχουμε δύο παιδιά, Ρόνι και Τζαμάλ, αλλά όλα μαζί τώρα είναι μαθαίνω εδώ. Πολύ ωραία. Ο άντρας μου είναι στην Γερμανία, αλλά θέλω να φύγω εκεί, αλλά θα περιμένω. Εντάξει, αλλά μια χαρά εδώ. Θα συνεχίσεις να μιλάς τα ελληνικά και στη Γερμανία. Ναι. Εντάξει. Το πρόγραμμα στο ΙΜΑΡΕΤ περιλαμβάνει και άλλες δραστηριότητες πέρα από τα μαθήματα για την ευκολότερη εξοικείωση των προσφύγων με την τοπική κοινωνία της Καβάλας. Ήρθαμε σε επαφή με το φωτογραφικό όμιλο και όλους αυτούς τους ευχαριστούμε φυσικά, όπου θα κάνουν μαθήματα στα παιδιά αυτά φωτογραφίας και θέλουμε στο τέλος να κάνουμε και μια έκθεση φωτογραφίας επάνω στο σπίτι του Μοχάμεντ Άλι εδώ ή οπουδήποτε αλλού. Έχουμε έρθει σε επαφή με τον Ερυθρό Σταυρό, ήδη τους έχουν κάνει κάποια μαθήματα πρώτων βοηθειών, τους μαθαίνουμε μουσική. Η χαρά των προσφύγων που διδάσκονται ελληνικά και αγγλικά αποτυπώνεται και στα όσα αναφέρουν οι ίδιοι τους στην κάμερα του ΕΝΑ.
Καβάλα. Yeah, exactly. I'm living here in Καβάλα. Ζω στην Καβάλα 2 μήνες και στην Ελλάδα συνολικά 8 μήνες. In Greece for 8 months almost. Μου αρέσουν τα ελληνικά, αλλά δίνω προτεραιότητα στα αγγλικά και από τη στιγμή που θα πάω σε άλλη χώρα, τα αγγλικά θα μου χρειαστούν, you know. I think that I will go for to another state. I need the English more than the... I'm living in Kavala. I am here in Greece. Ζω στην Καβάλα 8 μήνες. Μου αρέσουν τα μαθήματα ελληνικών και οι Έλληνες δάσκαλοι και προσπαθώ να μάθω. Πιο πολύ μου αρέσουν τα ελληνικά. Αγγλικά γνωρίζω από παλιά, οπότε ενδιαφέρομαι για τα ελληνικά. Ρωτώντας την Ονούρ ποια είναι η αγαπημένη της λέξη, μας απαντάει. Αγάπη μου. Έχουμε έρθει με συλλόγους πολιτιστικούς και μάλιστα έχουμε έρθει σε επαφή με τους Μικρασιάτες και ελπίζω να το υλοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα, όπου οι πρόσφυγες θα μάθουν στους Μικρασιάτες, μια και είμαστε όλοι πρόσφυγες, θα μάθουν 2 χορούς και οι Μικρασιάτες θα μάθουν αντίστοιχα τα παιδιά 2 άλλους χορούς. Ο Μοχάμετ από την Συρία μας λέει ότι του αρέσει η Καβάλα και πως ζει στην Ελλάδα 8 μήνες. Πηγαίνω σχολείο 2 εβδομάδες, μαθαίνω αγγλικά και ελληνικά. Και ελληνικά, ναι. Of course, from the morning, καλημέρα. Μου αρέσουν τα αγγλικά. Έχω μάθει να λέω το πρωί καλημέρα. Οι δάσκαλοι με βοηθούν. Good morning. Έχουμε πολύ καλή επικοινωνία και πολλές εμπειρίες. We have a lot of communication skills and more experience.